Κατά των 15 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΗΕΛΕ, του Προέδρου της Μιχάλη Κουρουτού και δύο δημοσιογράφων του Documento News, αναβλήθηκε για τις 14 Μαρτίου. Για πολιτική δίωξη και απόπειρα φήμωσης κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας. Είναι η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που ένας πολιτικός πρώτης γραμμής και δι' πρώην πρωθυπουργός επιτίθεται νομικά, διώκει δικαστικά ένα συνδικάτο. Με την αγωγή του, ο κύριος Σαμαράς ζητά χρηματική αποζημίωση ύψους 600.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση για την υπόθεση της απόλυσης της εκπαιδευτικού Φόφης Μπουλούτα. Το σχολείο και η απόφαση του δικαστηρίου που ακολούθησε διέψησαν κατηγορηματικά τη Μακαρίτσα. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η καταγγελία σε βάρος του Κώστα Σαμαρά ήταν παντελώς ανυπόστατη και ότι η ίδια απολύθηκε νόμιμα. Η Φόφη Μπουλούτα, η οποία είχε αποβιώσει, είχε απολυθεί το 2012 από το Κολέγιο Αθηνών για τη μονογραφή της κόλλας του γιου του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φέρεται ότι προσπάθησε να αντιγράψει σε εξετάσεις. Λίγους μήνες αργότερα, η υπόθεσή της είχε εξεταστεί από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έκρινε την εκπαιδευτικό υπηρεσιακά ανεπαρκή και κατήγγειλε τη σύμβασή της. Ήταν πολύ αγαπητή από όλους μας. Η συγκεκριμένη δεν δίδασκε στο δικό μας σχολείο, αλλά παρότι δίδασκε στο Κολέγιο Αθηνών, ήταν γνωστή σε εμάς. Ήταν αυτό που μας θύμιζε το Ρόμπιν Ουίλιαμς από τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Ήταν αυτή η καθηγήτρια. Ο φάκελος της υπόθεσης ξανά άνοιξε μετά από σχετική αρθρογραφία από τον πρώην συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργο Μουρούτη, το περασμένο καλοκαίρι. Ο νυν υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ζήτησε ειδική έρευνα για το θέμα. Τελικώς, η απόλυση της Φόφης Μπουλούτα κρίθηκε παράνομη και ανακλήθηκε. Στη Γερμανία τώρα εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω απεργίας του προσωπικού ασφαλείας σε τρία μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, Παντελιγκόνε. Περισσότερες από 640 πτήσεις ματαιώθηκαν στη Στουτκάρδη, τον Ντίζι.